Και εσείς τώρα το ΚΚΕ, λίγο μπερδευτήκαμε με το 600, ακούσαμε τον κύριο Κουτσούμπα, λέει, μιλάει για αντιστοίχηση. Τελικά τώρα θα ψηφίσετε εσείς αυτό το μέτρο, πώς το βλέπετε, πώς το ακούτε? Καταρχάς, δεν υπάρχει μπέρδεμα για το 600, ήταν αναντίστοιχη η ψήφος μας με την τοποθέτησή μας. Καθαρά πράγματα. Θα ισχύσει το ίδιο και με το Καθαρά πράγματα. Δεύτερο, αφού απέτυχε η παράσταση Καλάθι της νοικοκυράς, πόσες τηλεοπτικές ώρες έχετε χάσει να το προβάλλετε ή να προβάλλετε τον κύριο Γεωργιάδη και τον Πρωθυπουργό? Απέτυχε αυτό και πάμε τώρα σε ένα τυράκι των 12-22 ευρώ το μήνα. Αυτό είναι το μέλλον που προδιαγράφουν με κουπόνια. Κουπόνια για τρόφιμα, κουπόνια για βενζίνη, κουπόνια υποτίθεται ενίσχυση στο ρεύμα και ταυτόχρονα κατασχέσεις στα σπίτια. Μάλλον ζουν σε άλλη χώρα. Δεν ζουν στη χώρα που ο μισθός τελειώνει στις πρώτες 10-15 δηλαδή μέρες. Αν ερχόταν δηλαδή μόνιμο μέτρο μείωσης του ΦΠΑ στα τρόφιμα, θα το ψηφίζατε? Ακούστε, αυτό που προτείναμε και καταψηφίστηκε από όλους τους άλλους ήταν κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Μάλιστα. Ήταν κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Ενός φόρου που επεβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τον λομπιστών, η Ευρωπαϊκή Ένωση των λομπιστών, αυτών που πιάνουν με τη γίδα στην πλάτη, επιβάλλει πράσινες πολιτικές και μεταβάσεις στην Ελλάδα και στα πλαίσια αυτά πληρώνουμε πανάκριβα το ηλεκτρικό ρεύμα και πρημοδοτούμε με ζεστό χρήμα του Έλληνα φορολογούμενου, γιατί χτες ψηφίστηκε προϋπολογισμός που προβλέπει 57 δισεκατομμύρια φορολογία. Και από αυτά τα 57 δισεκατομμύρια, μόλις το 5% θα προέλθει από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Πληρώνει λοιπόν ο ελληνικός λαός από τη μια τσέπη την επιδότηση στο ρεύμα στους παραγωγούς και από την άλλη του δίνουν κάποια ψήφουλα. Μάλιστα. Θα το ψηφίσετε? Νομίζω πως όχι. Μάλιστα. Όχι, καταγράφεται αυτό που λέτε. Λέω νομίζω γιατί συλλογικά συζητάμε. Πάμε τώρα και στο άλλο μεγάλο μέτωπο. Στο άλλο μεγάλο μέτωπο με το θέμα των υποκλοπών. Λοιπόν, νομίζω όλοι οι Έλληνες πιστεύουν, το λένε οι δημοσκοπήσεις, ότι ο Μητσοτάκης παρακολουθούσε τους υπουργούς του. Επίσης, φαίνεται καθαρά ότι αυτό γινόταν και επί ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ισχύει, κύριε Σοφιάνε. Λέω οι δημοσκοπήσεις τι λένε. Λέω οι δημοσκοπήσεις. Πρέπει να τον χαιρετήσουμε. Λέω οι δημοσκοπήσεις λένε αυτά. Οι Έλληνες θεωρούν ότι όντως παρακολουθούσε ο Πρωθυπουργός τους υπουργούς του. Όντως συνέβαιναν αυτά και στο παρελθόν. Υπάρχει θεσμικό πλαίσιο ψηφισμένο από όλους, το οποίο επιτρέπει στο όνομα της Εθνικής Ασφάλειας να χαφιεδίζει αυτό το κράτος, το εχθρικό, αυτό το κράτος που δεν στέκεται απέναντι στην καθημερινότητα του πολίτη και για το οποίο διαγωνίζονται ποιος θα το πρωτοκυβερνήσει και με ποιον μπαλαντέρ. Λοιπόν, θεωρούμε ότι υπάρχει συγκεντρωμένη πείρα και από τις παρακολουθήσεις και από τα κουπόνια και από αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση της λυκοφιλίας και της λυκοσυμμαχίας για να υπάρχει ξεκάθαρο μήνυμα και στις εκλογές, όταν φυσικά αυτές γίνουν. Αλλά μην τις περιμένουμε. Και εκεί η είδηση πάντως. Μην τις περιμένουμε τώρα να πιεστεί αυτή η κυβέρνηση και σε σχέση με τους πληστηριασμούς και σε σχέση με την ακρίβεια στα τιμολόγια.